Πήγε της Τεχεράνης αναφέρουν ότι το Ιράν θα επιτεθεί τις επόμενες 24 ώρες στο Ισραήλ. Αναμένεται να χρησιμοποιηθούν πάνω από 4.000 πύραυλοι εναντίον στόχων για την καταστροφή της Ισραηλινής στρατιωτικής υποδομής, όπως ήδη έχει προειδοποίησει το Πεντάγωνο. Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρο του Ιράν, Μασούν Πεζεσιάν, διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά δεσμεύτηκε πω θα δώσει την αρμόζουσα απάντηση στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο Ιρανός πρόεδρος απέδωσε την αύξηση των εντάσεων στην περιοχή στην επιθετικότητα του Ισραήλ και στη στήριξη που παρέχουν οι ύπα σε αυτή τη χώρα που δεν αναγνωρίζεται από την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι πρόσφατες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές με στόχο στρατιωτικές βάσεις σκότωσαν τουλάχιστον τέσσερις στρατιωτικούς και προκάλεσαν ζημιές σε συστήματα ραντάρ. Νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν δικαιούται και υποχρεούται να αμυνθεί εναντί εξωτερικών επιθετικών ενεργειών μετά τις επιθέσεις στο εδαφός του, εγείροντας έτσι ανησυχίες για περαιτέρω περιφερειακή κλιμάκωση.